Πόπο, είμαι χαρούμενη. 15 Σεπτεμβρίου αύριο θα αρχίσουμε να λέμε γιουπί γιαγιά, γιουπί γιουπί γιαγιά. Το θυμάστε αυτό το λέγαμε μικρή. 15 Σεπτεμβρίου αύριο, νέο φεγγάρι, αλλά αύριο επιτέλους φεύγει και αυτός ο ανάδρομος ο Ερμής. Επιτέλους θα έχουμε καλύτερες επικοινωνίες, καλύτερη επικοινωνία μεταξύ μας, με τις σχέσεις μας, με τους συναδέλφους μας, με την οικογένειά μας, ακόμα και η τεχνολογία θα πηγαίνει κατευχήν, γιατί είχαμε και προβλήματα όσον αφορά την τεχνολογία, το ίντερνετ και γενικότερα λάθη που γίνανε σε αυτόν τον χώρο, τον διαδικτυακό. Οπότε φεύγει ο ανάδρομος ο Ερμής, νέο φεγγάρι, και να ξέρετε πάντα όταν έχουμε νέο φεγγάρι, οι καλύτερες μέρες για να δουλέψουμε με τους στόχους μας και με τις επιθυμίες μας, αλλά και με τους εαυτούς μας τους ίδιους, είναι 3 μέρες πριν και 3 μέρες μετά. Εγώ κάνω αυτό το βίντεο σήμερα, 14 Σεπτεμβρίου, στον υπολογιστή μου. Αύριο είναι 15, οπότε από σήμερα κιόλας, αλλά και αύριο και 3 μέρες μετά, δηλαδή 15 αύριο, 16, 17, 18, μέχρι και τις 18 Σεπτεμβρίου, θέλω να κάνουμε μία άσκηση που θα μας βοηθήσει πάρα πολύ στο να θέσουμε γερές βάσεις για το φθινόπωρο χειμώνα που έρχεται και να δούμε αποτελέσματα σε ό,τι θέλουμε, σε ό,τι επιθυμούμε. Οπότε, γράψτε μου στόχους και επιθυμίες. Τι θέλετε? Καταρχήν πρέπει να ξέρετε τι θέλετε και να είστε συγκεκριμένοι και λεπτομερείς πάνω σε αυτό που θέλετε. Γιατί καμιά φορά νομίζουμε ότι θέλουμε κάποια πράγματα, αλλά αν καθίσουμε έτσι και τα καλοσκεφτούμε και συνομιλήσουμε με τον εαυτό μας, τον πραγματικό μας εαυτό, και αρχίσουμε και ακούμε την εσωτερική μας φωνή, θα δούμε κάποια πράγματα από αυτά που νομίζαμε ότι θέλουμε ότι δεν τα θέλουμε τελικά. Οπότε κάντε λίγο αυτή τη συνομιλία με εσάς τους ίδιους και βγάλτε τα στο χαρτί. Γράψτε μου 5 στόχους σε παρόντα, με διόρθωση φίλη της προάλλες, σε παρόντα ή παρελθόντα χρόνο σαν να έχουν ήδη γίνει. Οι στόχοι θα είναι γραμμένοι σαν θετικές δηλώσεις. Παραδείγματος χάρη, έχω βρει τον ιδανικό σύντροφο για μένα και μαζί του ζω ευτυχισμένη. Έχω τη δουλειά που επιθυμώ και είναι αυτή. Βγάζω πλέον το μήνα 2.000 ευρώ. Έτσι, ο καθένας τι θέλει. Άρχισα να έχω φίλους και να ταιριάζω μαζί τους και να περνάμε καλά και να διασκεδάζουμε. Έχω μια παρέα δηλαδή. Ο καθένας ό,τι έχει ανάγκη ψυχή του, αυτός είναι και ο στόχος του, αυτή είναι και η επιθυμία του. Όσοι λοιπόν δεν έχετε γράψει ακόμα στόχους, αυτές τις μέρες καταγράφετε τους στόχους σας. Όσοι τους έχετε ήδη γράψει, θέλω να τους ξαναγράψετε. Και αν δείτε ότι κάποιος στόχος πλέον δεν τον θέλετε και τόσο, διαγράψτε τον και γράψτε στο καινούριο χαρτί άλλο στόχο. Πραγματικά τώρα αισθάνεστε ότι αυτό θέλετε. Να αισθάνεστε δηλαδή ελεύθεροι να αλλάξετε αυτή την περίοδο τους στόχους που ήδη έχετε γράψει. Ξαναγράψτε τους. Και αν δεν θέλετε κάποιον να αλλάξετε, δεν πειράζει, ξαναγράψτε τους σε νέο χαρτί, σε καινούριο χαρτί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μαζί με την καταγραφή των στόχων, αυτό που θέλω να κάνετε είναι να εκφράζετε ευγνωμοσύνη. Αυτό το χαρτί δηλαδή, πώς το δουλεύουμε, πώς δουλεύουμε το χαρτί με τους στόχους που έχουμε γράψει. Παίρνουμε το χαρτί, αφού τους γράψουμε, τους σκίζουμε, παίρνουμε, το έχουμε δίπλα μας, στο κρεβάτι μας, οπουδήποτε, στο κομοδίνο, μέσα, κάτω από το μαξιλάρι, δεν με πειράζει. Τους διαβάζουμε κάθε πρωί με το που ξυπνάμε και βράδυ πριν κοιμηθούμε. Και αφού τους διαβάσουμε, βάζουμε τις παλάμες τη μία πάνω στην άλλη, πάνω στην καρδιά, να ενεργοποιήσουμε το ενεργειακό κέντρο της καρδούλας μας, το τσάκρα της καρδιάς. Και αυτό που κάνουμε αφού πάρουμε 2-3 ανασούλες, εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το σώμα, το στόμα, συγγνώμη, είναι να λέμε «Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Τι ωραία που νιώθεις όταν το κάνεις αυτό. Διαβάζεις δηλαδή τους στόχους σου πρωί βράδυ, βάζεις τα χέρια στην καρδιά και λες «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ». Και νιώθεις κάθε κύτταρό σου να πλημμυρίζει από χαρά, θετικότητα, αισιοδοξία. Νιώστε το, μπορείτε. Στην αρχή μπορεί να μην σας βγει πολύ καλά, αλλά από την τρίτη, τέταρτη μέρα που θα το κάνετε, γιατί θέλει και εξάσκηση, θα αρχίσετε να νιώθετε αυτά τα ρίγη που εγώ, παρόλο που δεν τους έχω διαβάσει τους στόχους, απλά βάζω τα χέρια εδώ στην καρδιά και λέω αυτό το «Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευχαριστώ» και το επαναλαμβάνω, το νιώθω. Ρίγη.
γη. Χαρά, αγαλίαση, ηρεμία, νιώθω υπέροχα και θέλω να το κάνετε. Στη βίβλο, στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, γράφει, έτσι, όποιος έχει θα λάβει περισσότερα. Όποιος δεν έχει και τόσα, θα χάσει και αυτά που έχει. Και αυτό παρερμηνεύτηκε από πολλούς. Ως εξής, οι πλούσιοι θα γίνουν πλωσιότεροι και οι φτωχοί φτωχότεροι. Υπάρχει όμως ένα κρυφό μήνυμα. Και το κρυφό μήνυμα είναι το να εκφράζουμε ευγνωμοσύνη. Αυτός που λέει ευχαριστώ για όλα αυτά που έχει και εστιάζει σε αυτά που έχει, θα έχει περισσότερα. Αυτός ο οποίος είναι γκρινιάρης, μίζερος και δεν εστιάζει σε αυτά που έχει, αλλά όλη την ώρα εστιάζει, το μυαλό του το πάει και το εστιάζει εκεί στην αρνητικότητα, στην γκρίνια, στη μιζέρια, σε αυτά που δεν έχει και θα ήθελε να έχει και μπουρ, χάνει και αυτά που έχει. Αυτό είναι το πραγματικό νόημα αυτής της φράσης το κατά Ματθαίον στη βίβλο. Όπου εστιάζουμε την προσοχή μας, αυτό και θα μεγαλώνει. Γι' αυτό σας λέω, εστιάστε σε αυτά που έχετε και όχι σε αυτά που δεν έχετε. Και εκεί που θα εστιάσετε σε αυτά που έχετε, θα εκφράζετε ευγνωμοσύνη. Ευχαριστώ. Και πόσο δύναμη πραγματικά, πόσο πιο δυνατό γίνεται όταν όλο αυτό το συνδυάσετε μαζί με τους στόχους, μαζί με την καταγραφή και μελέτη των στόχων σας και να ακολουθεί και η ευγνωμοσύνη. Ο Νίκολα Τέσλα μίλησε για συχνότητες, για ενέργεια και για δονήσεις και είπε ότι όποιος γνωρίζει καλά από αυτά τα τρία κατέχει και τα μυστικά του σύμπαντος, ξεκλειδώνει τα μυστικά του σύμπαντος. Η γλώσσα του σύμπαντος, οι συλλαβές της είναι ενέργεια, συχνότητα και δόνηση. Το σύμπαν έτσι είναι. Οπότε, ελάτε λίγο να αυξήσουμε τις δονήσεις μας, τις ενέργειές μας, μέσα από αυτήν εδώ την άσκηση που θα την κάνουμε τώρα, νέο φεγγάρι, και 15 Σεπτεμβρίου αύριο κορυφώνονται όλες οι ενέργειες και 3 μέρες μετά, 16, 17, 18, μέχρι τις 18 Σεπτεμβρίου. Πάμε να καταγράψουμε όσοι δεν καταγράψατε στόχους, επιθυμίες. Όπως σας είπα, όσοι τους έχετε γραμμένους, ξαναγράψτε τους. Αισθανθείτε ελεύθεροι αν κάτι θέλετε να αλλάξετε. Διαβάστε τους πρωί και βράδυ. Πρωί με το που ξυπνήσετε, βράδυ πριν κοιμηθείτε. Τότε είναι πιο πολύ ενεργό το υποσυνείδητό μας. Το είπαμε αυτό. Χέρια στην καρδούλα μας. Σε ευχαριστώ, Θεέ μου. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Πρωί βράδυ αυτό. Σαχάπ. Τι όμορφη που είναι η ζωή. Τελικά η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία. Για όσους όμως ξέρουν κάποια μυστικά. Και εδώ είμαστε για να τα λέμε καθημερινά. Αυτά τα